Από τη 10η θέση τη 22η αγωνιστική, η Αναγέννηση βρέθηκε έκτη, έπειτα από τι δύο διαδοτικέ νίκε απέναντι σε Αγροτικό Αστέρα και ΑΕΛ. Η Κιτινόμαυρη με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν τη συμμετοχή του στα play-out, όμω μόνο αδιάφοροι δεν θα παραταχθούν στα δύο τελευταία μάτς, καθώ θέλουν να πάρουν οπωσδήποτε τον πόνου των επιπλέον βαθμών, καταλαμβάνοντα την 6η θέση και αυξάνοντα τη διαφορά από τη 10η. Η Αναγέννηση την οπίζει αύριο το απόγευμα στην προτελευταία στροφή του πρωταθλήματο στον Πυρικό στην Κατερίνη και ζητά βαθμό ή βαθμού ώστε να διατηρήσει το πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα τη Καρδίτη χρειάζεται αύριο να μην χάσει ώστε με νίκη στον τελευταίο αγώνα τη με τον Ολυμπιακό Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο να καταλάβει την 6η θέση στην τελική κατάταξη που θα τη δώσει πλεονέκτημα παραμονή στην κατηγορία μέσω στο play-out. Στο αυριανό μάτσο με τον Πυρικό, ο τεχνικό των Κιτινόμενων Σάκη Θεοδωσιάδη δεν θα έχει στη διάθεσή του του τιμωρημένου Νίκη και Οικονόμου, οι οποίοι λόγω καρτών θα χάσουν και τον αγώνα τη αυλαία με τον Ολυμπιακό Βόλο. Τραυματία παραμένει ο Μίχο, αλλά θα είναι έτοιμο για τα παράζ παραμονή, ενώ τέλο δεν υπολογίζεται ο τραυματία Τάμος.